Μιλάγαμε προχθές εδώ στο στούντιο της Ναυτεμπορικής και λέγατε ότι έρχεται μια νέα μεταπολιτευτική περίοδος, μια νέα μεταπολίτευση 2.0 τη χαρακτηρίζατε και προειδοποιούσατε για αυτή τη μετατόπιση στα δεξιά. Ποιο είναι το συμπέρασμά σας από αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε να διαμορφώνεται μέχρι στιγμής απόψε? Βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα, ακριβώς όπως το είπατε, μιας νέας μεταπολίτευσης, είναι η μεταπολίτευση 2.0. Και μπαίνουμε σε αυτή τη μεταπολίτευση με μια τάση η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και τώρα την βλέπουμε στη χώρα μας. Είναι η τάση προζήτηση ασφάλειας από τους ψηφοφόρους. Ασφάλεια, και το έχουμε ξαναπεί και μαζί, δεν είναι μόνο σε θέματα μεταναστευτικού, εγκληματικότητας, τρόπου ζωής, είναι και στην οικονομία, ζητούν ένα δίκτυο προστασίας, είναι στην υγεία, είναι όλα μαζί. Και συνήθως αυτά, όταν παντρεύεται μια οικονομική κρίση, η οποία είναι η κρίση αγοραστικής δύναμης, η οποία έχουμε αυτή την περίοδο στην Ευρώπη, και παντρεύεται με το ταυτωτικό ζήτημα, το οποίο έχουμε στην Ευρώπη, τότε συνήθως ψηφίζουν κόμματα τα οποία προσφέρουν αυτή την ασφάλεια ή τουλάχιστον δηλώνουν ότι την προσφέρουν. Και αυτά κυρίως είναι τα συντηρητικά κόμματα. Υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχουν σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που προσφέρουν αυτή την ασφάλεια. Για παράδειγμα, οι σοσιαλδημοκράτες της Δανίας. Είναι κάτι όμως που θα πρέπει να κατανοήσουν τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα. Το έχει κατανοήσει η Νέα Δημοκρατία σε ένα σημαντικό βαθμό, αλλά θα πρέπει η κεντροαριστερά να καταλάβει ότι δεν ζούμε στο 1980, ότι ένας αριστερός δεν σημαίνει ότι έχει συγκεκριμένες ή ένας κεντροαριστερός τοποθετήσεις σε όλα τα θέματα. Ένας αριστερός δεν σημαίνει ότι δεν ζητάει ασφάλεια. Δεν μπορεί το κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης ενστικτοδός στην τραγωδία στην Πύλο να βγαίνει εναντίον του λιμενικού, γιατί η ασφάλεια δεν είναι ένα προνόμιο των δεξιών κομμάτων, δεν είναι ένα προνόμιο πολιτών με δεξιά ιδεολογία. Πλέον οι πολίτες ζητούν λύση στα προβλήματά τους. Δεν τους νοιάζει το ιδεολογικό πρόσημο αυτού που θα δώσει τη λύση. Η Νέα Δημοκρατία πήρε μια ουσιαστικά κατεύθυνση από το 2019 και μετά, λόγω της ανυπαρξίας σε μεγάλο βαθμό του ΠΑΣΟΚ, είναι σκληρή η λέξη, της αδυναμίας θα το πω, και της απόφασης ΣΥΡΙΖΑ να μην κινηθεί προς το κέντρο. Έκανε κατάληψη του κέντρου, το οικειοποιήθηκε και άφησε ένα κενό στο συντηρητικό κομμάτι, το οποίο αυτή τη φορά ήρθε και καλύφθηκε από διάφορα κόμματα τα οποία μπορεί και να μην έχουν πολλούς, έχουν κοινές δεξαμενές, αλλά είναι και έχουν διαφορετική τοποθέτηση στην εκλογική αγορά. Είναι λογικό να βλέπουμε πολλά κόμματα σε μια αρχή μιας νέας μεταπολίτευσης και είναι λογικό που να βλέπουμε πολλά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί είναι που υπήρχε το κενό στην εκλογική αγορά. Και λέτε δηλαδή ότι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία μετατοπίστηκε του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το κέντρο και άφησε χώρο δεξιά? Νομίζω ότι τα δεξιά της είναι σε μια προ-ΣΥΡΙΖΑ εποχή. Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, τώρα με το νέο τοπίο που διαμορφώνεται, τι εξελίξεις θα πρέπει να περιμένουμε στην κέντρο αριστερά και στην αριστερά? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να λάβει μια απόφαση. Είναι σε σταυροδρόμι. Εάν θα επιλέξει να στρίψει ή αν θα επιλέξει να ηγεμονεύσει της αριστεράς της διαμαρτυρίας. Η καρδιά του είναι στο δεύτερο. Η λογική λέει το πρώτο. Πιστεύω ότι θα πάνε πάλι με την καρδιά τους όπως πήγαν το 2019. Μάλιστα. Θα δούμε. Με την καρδιά τους όπως πήγαν το 2019. Και τον Αλέξη Τσίπρα τον βλέπετε να μένει? Έχει δυνατότητες με αυτό το κόμμα έτσι όπως είναι? Αν είναι να κάνουν το δεύτερο, δεδομένου ότι ο κύριος Βαρουφάκης λογικά θα μένει έξω, δεν ξέρω τι θα γίνει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τότε ναι. Εάν είναι να κάνουν το πρώτο, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αντέχει να πάει ενάντια στην καρδιά του.